πέραν ενός γεγονότος που δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί ξέρω ότι και εσύ καμία σχέση δεν είχες, απλώς στήριξες όπως θα έπρεπε τον σύζυγό σου σε όλο αυτό το διάστημα. Είστε ένα ζευγάρι που κάνετε συνέχεια πλάκα, σε πειράζει πάρα πολύ. Εσύ ίσως λίγο είσαι περισσότερο συντηρητική από ότι είναι ο Μάνος. Λες. Όχι. Είμαι λίγο, ισχύει αυτό. Δεν είμαι έτσι τόσο ευρηματική στις τρέλες του Μάνου, να κάνω κι εγώ το αντίστοιχο. Το συγκρατώ λιγάκι, αλλά όταν πάει έτσι λίγο, λέω, θα σου ανταποδώσω, δεν γίνεται. Και το ετοιμάζεις κι εσύ. Το κάνω κι εγώ. Είστε δηλαδή, συνεχίζετε να είστε μες στο σπίτι, μες στην τρελή χαρά, μαζί με δύο παιδιά, που φαντάζομαι αλλάζει λίγο η καθημερινότητα. Θα σου πω, κοίτα, δεν είμαστε και συνέχεια μέσα στο σπίτι, λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικών. Τώρα, κοίτα, τα δύο παιδιά είναι άλλη καθημερινότητα, τελείως. Και εγώ ακόμα που σου μιλάω, ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Νομίζω ότι πιο πολύ εγώ το έχω καταλάβει, ο Μάνος όχι τόσο. Γιατί? Γιατί η μαμά το καταλαβαίνει πιο πολύ. Οι υποχρεώσεις είναι στη μαμά, νομίζω, και ειδικά όταν είναι το παιδί νεογέννητο. Ο μπαμπάς, νομίζω, καταλαβαίνει το παιδί όταν μεγαλώνει λιγάκι, που επικοινωνεί κτλ. Ο Μάνος με τις υποχρεώσεις, δουλειές από εδώ, από εκεί, δεν είναι τόσο πολύ πάνω στο μωρό και στα παιδιά. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Στεναχωρέθηκες με όλα αυτά που γίνανε, Αγγελική? Αχ, μωρέ. Περασμένα ξεχασμένα. Τα έχεις βάλει στο παρελθόν? Μα είναι στο παρελθόν. Εγώ θα τα βάλω. Ενώ, φαντάζομαι, σας είχε επηρεάσει. Δεν μπορεί κάποιος να είναι... Γιατί είστε... Κοίταξε, δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της. Προχωράμε, η ζωή προχωράει. Ήδη τώρα και εγώ και όλες που το είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη μετά τη γέννα και τα λοιπά, έχουμε ξεκινήσει μια καινούρια δουλειά. Έχουμε μπει έτσι πολύ δυναμικά στον επαγγελματικό στίβο. Έχουμε ξεκινήσει πιο δυνατή.